ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών δελτέρι. Εκεί σε κάποια όχθη του σ' ακούμπησε η μοίρα. Μυστικά σου έπειρα. Τα νεύρα μας, το ξέρω. Μα πρέπει να αντέξουμε. Άσε με, άσε με, άσε με, μη με κρατάς, σου λέω. Μη με κρατάς. Εδώ, ε. Παρακαλώ. Είμαι γείτονας σας. Η κυρία Δήμητρα Μαθαίου μου έχει κλείσει το αυτοκίνητο και δεν μπορώ να φύγω από τη δουλειά μου. Η κυρία Δήμητρα Μαθαίου, λάθος κάνετε. Την γνωρίζω την κυρία Μαθαίου. Έχει σταθμεύσει και άλλες φορές. Σας παρακαλώ, πείστε της να μετακινήσει το αυτοκίνητο, αλλιώς θα το πάρει ο γερανός. Ναι, εντάξει. Άκουσα. Ρεζίλι έχουμε γίνει, όλοι ξέρουν. Συγγνώμη, ήρθα να δω τον αδερφό του άντρα μου. Νόμιζα ότι θα φύγω αμέσως, γι' αυτό πάρκαρα έτσι. Μου έχεις θυμώσει? Όχι.
αλλά αν ξαναδοκιμάσεις να με φιλήσεις θα θυμώσω. Σου έχω δώσει εγώ τέτοιο δικαίωμα? Γράφει πουθενά ότι είμαι διαθέσιμη. Όχι, αλλά σε ρωτεύτηκαν την πρώτη ματιά, Λίκη. Δεν σε βλέπω σαν ευκαιρία για σεξ. Μου άρεσε πραγματικά. Αλήθεια, δεν σου αρέσω καθόλου. Τι να σου πω. Μόλις έχω χωρίσει, δεν είμαι σε τέτοια φάση. Καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Εγώ θα είμαι ένας ερωτευμένος φίλος. Πλάκα έχεις. Κολακεύομαι βέβαια, αλλά δεν θέλω να κάνω άλλα λάθη στη ζωή μου. Δεν θέλω να εμπλακώ σε σχέσεις και έρωτες, κατάλαβες. Η ζωή μέχρι τώρα δεν μου έχει δώσει ευκαιρίες. Και θα ήθελα εγώ ίδια να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου. Λοιπόν, μίλησα με τον detective στην Κύπρο και μου είπε ότι θέλει να του στείλετε φωτογραφίες του παιδιού σας. Εντάξει, θα του στείλω. Τι σου είπε? Ότι σε 2 ώρες πετάει η Αθήνα. Αργούμε. Πολύ αργούμε. Πάρα πολύ αργούμε. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο στην αρχή και συνεχίζουμε να κάνουμε χρόνο. Δεν κάνουμε τίποτα σωστά. Δεν κάνουμε τίποτα σωστά. Μπορεί αυτή με το Amber Alert να το είδανε και να φοβήθηκαν και να την κρύβουν. Αγάπη μου, αποκλείεται να με έχουν κυκλοφορήσει πριν βγει στην τηλεόραση. Κάποιο θα το έχει δει σήμερα. Ξέρεις πόσες χιλιάδες παιδιά έφυγαν σε όλο τον κόσμο χάρη στο Amber Alert? Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολλά παιδιά. Μελινά, το χαμόγελο του παιδιού κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλος ο κόσμος και έξω τώρα ξέρει το πρόσωπο του παιδιού σας και θα έχει το νου του. Το Amber Alert είναι η μόνη μας ελπίδα. Ναι, αγαπώ. Πρέπει να το πιστέψεις. Κοίταμε. Θα το βρούμε το μωρό μας. Όλοι γνωρίζουν για μας. Όλη η Λευκωσία μας συζητάει. Αν έβλεπες πώς με κοιτούσαν... Μην νοιάζει. Μοιάζει όμως εμένα. Αυτοί οι άνθρωποι με ξέρουν μια ζωή. Και τώρα με δείχνουν με το δάχτυλό τους, με κουτσομπολεύουν. Θα σε πάρω να φύγουμε. Δεν θα χρειαστεί να ξαναγυρίσεις στην Κύπρο. Θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Δεν θα ξέρει κανείς για μας. Κάθε φορά με παρασύρεις και κάθε φορά λέω ότι θα είναι τελευταία. Δεν σε εμπιστεύομαι, σε φοβάμαι. Πάτροκλε, είσαι επικίνδυνος. Για όλους τους άλλους. Όχι για σένα, αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γύρνα πίσω το παιδί το Αχιλλέα. Κάντο για μένα, για χάρη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η απάντηση είναι όχι. Τι θέλεις? Μπορείς να μου πεις τι στο διάολο κάνεις στην Κύπρο? Το ξέρεις ότι μπήκε ο Αντρέας ο Ασιδάκης και με πυροβόλησε? Αν δεν ήταν δική μου απέξω θα με έχει σκοτώσει. Γύρνα τώρα στα Γανιά. Όχι, όχι αύριο, σήμερα. Διαταγές, όχι σε μένα. Μ' ακούς, όχι σε μένα. Είχαμε κανένα νέο για την αγάπη? Όχι ακόμη. Αν δεν γίνει κάτι σύντομα, η Μελίνα θα παραφρονήσει. Σήμερα ήταν εκτός εαυτού. Μίλησα με τον Αχιλλέα στο τηλέφωνο. Χειρότερα από κάθε μέρα. Τι καταλαβαίνω. Και πολύ άντεξα. Με τη Στέλλα τι γίνεται? Έχουμε κανένα νέο? Έχει πάθει μια αλλεργία και μου ζαλίζει το κεφάλι.
Την πήραξε η άνοιξη, λέει. Να την πάρω τηλέφωνο. Έλα, Στελά. Μου είπε ο Ματθαίος ότι έπαθες αλλεργία. Ειδοποίησες τον γιατρό? Κυρία Γιαννακάκη, τι δεν καταλαβαίνετε? Σταματήστε να ασχολείστε με μένα, την υγεία μου και την κόρη μου. Είμαι απολύτως ικανή για να αναλάβω και τη δική μου ευθύνη και του εμβρίου μου. Σταματήστε να επεμβαίνετε στα προσωπικά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξτε λίγη λεπτότητα και λίγη αξιοπρέπεια. Άντε, μπράβο. Με έβρισα και μου το κλείσα. Σου το έχω πει, έχει το ακαταλόγιστο. Νέο κεφάλαιο το κερατό μου μέσα. Εδώ στα Χανιά δεν ησυχάζουμε ποτέ. Το τελευταίο ειδήλιο είναι αυτό του Μινάκη της Λίνας που ξεκίνησε σαν ίντριγκα και πλεκτάνει για να μεταλλαχθεί σε μια αγνή ιστορία αγάπης. Σύνταγμα. Σου φέρα τα ρουχαλάκια σου. Το εξιτήριο θα είναι έτοιμο σε λίγο. Πώς είσαι? Καλύτερα. Ευχαριστώ, ρε Μύρο. Αν δεν είχα και εσένα, δηλαδή, τι θα έκανα. Έλα. Φέρω πολλές. Καλώς την. Γεια σου, Δάφνη μου. Ο Μύρος πήγε να πάρει το μηνά από το νοσοκομείο. Θα τον φέρει εδώ. Ας τον πετάξει και σε κάποια χωματερή. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου, μάλιστα. Χαίρομαι που είναι καλά, αλλά ως εκεί. Δεν θέλω να το ξαναδώ μπροστά μου το γαϊδούρι. Νοιάστηκε η κυρία Βασιλική αν ζω ή αν πέθανα ούτε μια στιγμή. Όχι, όχι. Τέτοια μουλάρα ήταν πάντα, κατάλαβες? Όχι, όχι. Δεν έχεις δίκιο. Πόσο καιρό εσύ χαροπάλευες, η Βασιλική ήταν έξω και κλαίγε. Δεν το είχε κουνήσει ρούπι. Μα τέτοια προδοσία από το Μινά, που τον γνώρισα χιμπατζή και τον έκανα άνθρωπο. Πες τα, Βασιλική μου, πες τα να ξεσπάσεις. Κυρία Βασιλική ήταν πάντα ψιλομύτη. Πάντα θεωρούσε ότι δεν ήμουν αρκετά καλός για αυτήν. Η κομπλεξικιά. Μιλές τέτοια πράγματα. Αμαρτία. Μινά μου, είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι. Έλα, πάμε. Πιστεύεις ότι ένα φτωχό κορίτσι σαν εμένα δεν έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται? Στο ξαναείπα, αν δεν βρεις κάτι συγκεκριμένο να ασχοληθείς, κανείς δεν σε πάρει στα σοβαρά. Η Κρήτη έχει ένα σωρό υπέροχα προϊόντα. Βρες κάτι τοπικό και ασχολήσου με αυτό. Έχω καταλήξει με τα κρασιά, αλλά δεν ξέρω πώς να το οργανώσω και τι να κάνω. Άσε με να το σκεφτώ και θα σου πω. Σε πειράζει? Το χέρι μπορείς να μου το πιάνεις. Μπορεί να είναι και φιλικό. Έλα, Άρη. Στο σπίτι, στο Ρέθυμνο.
Έχω ψάξει παντού. Δεν βρίσκω τίποτα. Όχι, δεν μπορώ να μείνω άλλο. Γιατί πρέπει να γυρίσω στα Χανιά. Δεν θέλω να υποψιαστεί. Πού ήσουν, βρε παιδί μου? Ε? Στη δουλειά. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Συμβαίνει ότι ήρθα και βρήκα το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό. Μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο? Έβαλα μέσα ένα δαχτυλίδι και φαίνεται αφηρημένη, το ξέχασα. Να μην είσαι αφηρημένη. Εκτός από κοσμήματα και λεφτά, έχω σημαντικά έγγραφα μέσα. Με συγχωρείς. Δεν θα ξαναγίνει. Εντάξει, κάτσε. Κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Ρενάτα, ξέρεις ότι δεν είμαι τυχαίος στην κοινωνία των Χανιών. Πιστεύω ότι δεν μπορεί μια κυρία Νικολάου να γυρίζει από πόρτα σε πόρτα και να πουλάει ασφάλειες. Μου ζητάς να σταματήσω τη δουλειά μου? Ακριβώς. Οικονομική ανάγκη δεν έχεις. Ποιος ο λόγος να δουλεύεις? Μ' αρέσει. Αλλά εντάξει, αφού το ζητάς, αφού το θέλεις, θα σταματήσω. Δώσε μου ένα μήνα περιθώριο να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητες με τους πελάτες μου. Έχεις πρόβλημα? Όχι κανένα. Με συγχωρείς που σου φώναξα πριν. Ο detective έχει ήδη φτάσει στην Αθήνα και ξεκινάει αμέσως τις έρευνες. Πείτε του να επικοινωνήσει μαζί μου. Έχω άκρες με τους συναδέλφους στην Αθήνα. Χιλιά, η Μελίνα που είναι. Πήγε πάνω για λίγο, αλλά άργησε. Μωρό μου, τι είναι αυτά? Τα ερημιστικά που μου έγραψε ο γιατρός όταν ήσουν στην εντατική. Και πήρε σένα για να ηρεμήσεις? Σε ρωτάω. Σκέφτηκα να τα πάρω όλα. Αλλά δεν μπόρεσα. Δεν το αντέχω αυτό, Χιλιά. Δεν αντέχω χωρίς το παιδί μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την αγάπη. Αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Τι σκέψεις είναι αυτές που κάνεις? Υποσχεθήκαμε ότι δεν θα παραιτηθούμε από την ελπίδα να τη βρούμε. Ορκιστήκαμε ότι δεν θα λυγίσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Ξέρετε. Ούτε για την ίδια την αγάπη που θα βρεθεί, θα βρεθεί. Ούτε για τη Σοφία που δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά ούτε και για εμάς τους δύο, που έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Σε λέει ότι το παιδί δεν έχει κακοποιηθεί. Το αντίθετο, είναι μια χαρά. Ναι. Ναι, είδα τη φωτογραφία που στείλατε. Το παιδί είναι η αγάπη Μαθαίου. Ναι, είμαι σίγουρος. Εντάξει. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι βλακίες κάνεις? Πήγες να σκοτώσεις τον Αλκιβιάδη. Αυτά που σου είπα στο τηλέφωνο. Φούντος, βγήκα εκτός εύτου. Ήθελα να το σκοτώσω και θα το έκανα. Μου την έπεσαν οι μπράβοι του, μου πέσε το όπλο μου.
Πρέπει να πας να το δηλώσεις το όπλο. Είδες τι έκαναν με το ΣΥΦ και πώς το χρησιμοποίησαν. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, το όπλο μου δεν είναι δηλωμένο ούτε νόμιμο. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι δικό μου. Ο Παύλος θα είναι. Του πάω να περάσει από εδώ. Αντρέα, τι έκανες. Είσαι τρελός. Πήγες να σκοτώσεις τον Αλκιβιάδη. Τι θες να κάνω, Παύλο. Τι θέλεις να κάνω. Το Γρηγόρη τον έφαγαν. Ο αδελφός μου είναι στο χώμα. Κάποια στιγμή ο Αλκιβιάδης πρέπει να τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί. Αλλά όχι να πάμε για φυλακή για τα μούτρα του. Ακριβώς. Να δικαιωθείς, ρε Αντρέα, όχι να καταστρέψεις τη ζωή σου για τον Αλκιβιάδη. Έτσι. Και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Με το Συφαλάκι τέρμα. Τέρμα και βεντέτα. Τον έπεισα ότι το γιο του δεν τον σκότωσε ο Σύφης. Έπρεπε να τον είχα χωρίσει από τότε που με κεράτωσε με την ξαδέρφη μου την Εύα. Αλλά έπεσε στα πόδια μου. Με παρακάλεσε για μια δεύτερη ευκαιρία για να μου τη φέρει πάλι ο αλήτης. Το γαϊδούρι, ο άπιστος. Το να πατηθείς είναι και αυτό μια ιστορία αγάπης. Τώρα ποιος το έχει πει δεν θυμάμαι. Κανένα γομάρι σαν το Μινά θα το έχει πει. Καλώς το καραβάνι της αλληλεγγύης. Ώστε έτσι, Δάφνη. Είχε σκοπό να σπιτώσει το Μινά με την καινούργια του γκόμενα. Μπράβο, ρε Μυρό. Και μου το παίζετε και φίλοι. Όπα, 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 όπα. Φίλοι. Πιάνου φίλοι. Δεν είναι δική σου φίλη. Είναι δική μου φίλη. Και οι φίλοι σου συμπαραστέκονται, σε πονάνε, σε φιλοξενούν. Σε έτσι ξεφώκια. Για σταματήστε, μην ρίχνετε το επίπεδο. Ειρήνη μην, αδερφάκια μου. Ειρήνη μην. Εγώ αδερφάκι σου δεν είμαι. Καλή διαμονή στο κοινόβιο της ανομαλίας. Χαίρετε. Δάφνη Κροντήρα, συγγραφέας bestseller. Εγώ είμαι η Λίνα. Χάρηκα. Και πολύ καλά έκανες. Αγάπη μου, τι κάνεις. Το μωράκι μας πώς είναι. Καλά είμαστε και δύο. Μας έχεις λείψει. Και εμένα μου έχετε λείψει. Πώς περνάς. Έχει έρθει η Στέλλα. Είναι στο μπάνιο, την έχει πιάσει κρίση και πλένει τα χέρια της. Πώς είναι ο Αχιλλέας και η Μελίνα, αντέχουν. Τη Μελίνα την είδα πολύ χάλια σήμερα. Αν δεν βρεθεί σύντομα η αγάπη, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Βοήθεια! Πεθαίνω! Βοήθεια! Αγάπη μου, σ' αφήνω. Σου είπανε σε κρίση. Τι έγινε? Έχω γεμίσει καντήλες παντού. Παντού όμως. Δηλαδή η αλλεργία μου πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δεν φαντάζεσαι. Σε παρακαλώ, πάρε ασθενοφόρο τώρα. Πεθαίνω. Στέλλα μου, δεν πεθαίνεις. Τόσος κόσμος έχει αλλεργία την άνοιξη. Η δικιά μου αλλεργία όμως είναι θανατηφόρα. Σε παρακαλώ, πάρε ασθενοφόρο τώρα, σου λέω. Θέλω να μπω μες στο νοσοκομείο και να βγω από εκεί όταν φύγει η άνοιξη. Καλό Ιούλιο και αν. Πάρε. Με προλαβαίνετε, παιδί μου, δεν με προλαβαίνετε. Μελίνα μου, κάνε λίγη υπομονή. Σε λίγο θα έχετε νέα, θα το δεις. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, Αναστασία. Και περισσότερο σε λόγια. Σε καταλαβαίνω. Και εμένα τα λόγια σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ότι βαράνε χειρότερο. Ωραία, ας καθίσουμε εδώ αμίλητοι. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Σήμερα σας έχω ευχάριστα νέα. Βρέθηκε το κορίτσι σας. Τι? Αλήθεια λέτε? Ναι, είναι αλήθεια. Το παιδί σας βρέθηκε. Είναι καλά. Επιπείτε μας, είναι καλά? Είναι πολύ καλά. Εξετάστηκε από γιατρούς. Το παιδί ήταν φροντισμένο. Δεν το πήραξε κανείς. Βρέθηκαν αυτοί που το άφησαν? Όχι. Το άφησαν σε κάποιο πάρκο στη Βούλα και έστειλε email στην αστυνομία. Πιστεύω, Αχιλλέα, φεύγουμε. Πάμε στην Αθήνα. Ναι. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Η κόρη σας αυτή τη στιγμή είναι στο χαμόγελο του παιδιού. Σήμερα κιόλας θα είναι στα Χανιά. Σε λίγες ώρες θα είναι εδώ.
Φαντάζομαι ότι οι έρευνες για να βρεθούν οι υπαίτιοι συνεχίζονται. Αυτό εννοείται, κύριε Μαρθαίου. Αγάπη μου, είδες. Δεν θέλω να κλειστώ πια, εντάξει. Βρέθηκε η αγάπη μας. Στο είπα εγώ, δεν μπορεί να χαθεί η αγάπη. Είναι το παιδί φαντομάς. Μινά, για άνθρωπο που έφαγε σφαίρα, μια χαρά σε βλέπω. Και χρωματάκι και διάθεση. Τη σκαπούλα να χαρίδιμαι. Αλλά μην νομίζεις, δεν είμαι και τελείως καλά. Εμείς θα σε φροντίσουμε. Περδίκη θα γίνεις. Οπότε, Μινά μου, σε αφήνω σε καλά χέρια. Θα τα πούμε εμείς μετά, ναι. Γεια σας. Γεια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Γεια, γεια. Στο καλό, Λίνα. Αυτή η κοπέλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Να δείτε πώς με φρόντιζε. Τελικά είναι πολύ καλή κοπέλα. Και πολύ όμορφη, Νταρντάνα. Πατερούλη, για πρόσεξε λίγο τις εκφράσεις σου. Για τα έχω πολλά στην κεφαλή μου. Έχω τις αδερφούλες μου, τις κατακαημένες. Δεν λένε να αναρρώσουν. Τι όλη μέρες χαστοκίζονται. Τι σκηνικό είναι αυτό? Οι τρεις χάριτες τρακάρανε και τώρα έτσι που έχουν αρχίσει και συνέρχονται, δεν μιλάνε, αλλά χαστοκίζει μία την άλλη. Θες να το δεις? Αυτό το έργο δεν χάνεται με τίποτα. Κορίτσια, τι πάθατε? Σας χτύπησε αστροπελέκι. Τι πας? Αδερφούλες μου, τι λέτε? Πάτε καλά? Παναγία μου. Να τους τραβήξω από μία μπας και ισιώσουνε. Μινά, μην τολμήσεις. Τι βλέπεις πως είναι? Γιατί θέλουν να τιμωρηθούν? Έλατε. Χτύπα μας. Μη με προκαλείτε, κορίτσια, γιατί θα σας τις βουρίξω. Έχω νεύρα από 3 ετών. Πλάκα κάνω. Κάτσε, ανήφια. Να μου λες, πρέπει να σε πάρω 10 τηλέφωνα για να έρθεις να με δεις, Με έχεις διακράψει πια? Όχι βέβαια, θείε. Είχαμε περάσει πολύ μεγάλη αναστάτωση με το θέμα του παιδιού του Αχιλλά και της Μελίνας. Ευτυχώς βρέθηκε. Μπράβο. Μη μου λες, είχες κανένα νέο από το ΣΥΦΙ? Δεν επικοινωνεί μαζί μου. Καλά είναι. Όσο καλά μπορεί να είναι μακριά από το σπίτι του και το παιδί του. Αναστασία, όσο και να μην μου υπολογίζει ο ΣΥΦΙΣ, εγώ πάντα τον νοιάζομαι και τον αγαπάω. Να μου το πεις. Θα το πω. Α, και κάτι άλλο. Ο πατέρας μου κατάφερε να λήξει τη βεντέτα με το Σιφαλάκι. Τον έπεισε ότι δεν ευθύνεται ο ΣΥΦΙΣ για το θάνατο του γιού του. Τουλάχιστον γλιτώσαμε από αυτό. Ναι, σου λέω. Καλή είναι και διαβάζει. Και στα αγγλικά μια χαρά τα πάει. Έχει βέβαια αυτή την τεράστια γλώσσα που ξέρεις από πού την πήρε. Έλα τώρα, μη βρίζεις. Να έρθεις να της τα πεις από κοντά. Έλα, εδώ είναι. Έλα να στη δώσω. Έλα. Ο μπαμπάς σου είναι. Μίλα του. Έλα, Σύφη μου. Πότε θα έρθεις? Θα σαλτάρω. Όλο ό,τι σου λείπω μου λες, αλλά δεν έρχεσαι. Γιατί? Καλά, δεν γκρινιάζω. Θα με πάρεις πάλι το βράδυ, εντάξει? Σ' αγαπώ, φιλιά. Κατάλαβες? Κάνουν παιδιά και τα παρατάνε. Τι είπες? Θα σε φάω, βρε, θα σε φάω. Θα σε καταβροχθήσω. Πολλά κέφια βλέπω σήμερα. Αχ, ναι. Είμαι χαρούμενη. Με πήρε τηλέφωνο ο Νεκτάριος και μου είπε ότι βρέθηκε το παιδί του Αχιλλέα. Δόξα τω Θεώ. Έλα, ήρθα, Χανιά.
Μπράβο. Να έρθεις να τα πούμε και από κοντά. Θα έρθω, αλλά άλλαξε η φάξη σε μένα. Άντε, γιατί νομίζω ότι παραγνωριστήκαμε. Τι έγινε, Διαμαντή? Δεν μου λες. Πού είσαι άφαντος εσύ, ε? Δουλειές. Ξέρω τις δικές σου τις δουλειές. Έλα, μην γκρινιάζεις. Θα έρθω αύριο να σε δω. Να έρθεις να φάμε το μεσημέρι. Εννοείται ότι θα είναι και η Ρενάτα εδώ. Έχεις πρόβλημα? Εγώ τι πρόβλημα να έχω? Εσύ έχεις μπει στο βρακί της. Βούλωσε τα βρωμόστομα σου. Άντε! Καλησπέρα. Βρε καλό στον αστυνόμο. Αλίκη, το καφεδάκι του αστυνόμου. Ή μήπως να φέρω καλύτερα μια ρακή? Όχι, όχι. Ποτέ σε ώρα υπηρεσίας, Κωνσταντίνα. Αχ, πάντα του καθήκοντος. Αυτό μ' αρέσει εσένα. Ότι είσαι σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος. Σε χρειαζόμαστε πολύ, αστυνόμε μου, σε αυτό το χάος που ζούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Κωνσταντίνα. Όποτε έρχομαι μου φτιάχνεις τη διάθεση. Αλλά σήμερα είμαι χαρούμενος από μόνος μου. Μπα, πώς και έτσι. Βρέθηκε το κοριτσάκι του Μαθαίου. Τι λες τώρα? Αυτά είναι νέα, αστυνόμε μου! Είσαι τσοκόλιο! Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο. Όχι, μη μου ζητάς συγγνώμη. Μ' αρέσουν τα αυθόρμητα. Δεν μπορώ. Πότε θα μας τα φέρουν επιτέλους? Δεν περνάει η ώρα. Μελινά, να σου πω. Πήγαινε να κάνεις κάτι μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλιώς θα τρελαθείς. Έχεις δίκιο. Θα μαγειρέψω. Θα φτιάξω όλα τα αγαπημένα φαγητά της αγάπης. Θα τις κάνω μπιφτέκια με πατάτες. Με πατάτες. Δεν έχω κοιμά. Δεν έχω κοιμά. Πάω να σου φέρω. Θες κάτι άλλο? Ναι, ναι. Να φέρεις παγωτό φράουλα. Τρελαίνεται για παγωτό. Βέβαια δεν την αφήνει η Μελίνα να τρώει και πολύ. 2 κιλά φέρε, Χριστό. 2 κιλά και βαρφέ σοκολάτα. Έγινε. Θα σκάσει το παιδί. Ρε παιδιά, να βοηθήσουμε κι εμείς με το μαγείρεμα. Όχι, θα τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Νεκτάριε, πάμε να φύγουμε. Όσο μας είχαν ανάγκη μας θέλανε, τώρα μας πετάνε έξω. Έλα ρε μωρό μου, πάμε να φύγουμε να τους αφήσουμε λίγο μόνος. Όχι ρε παιδιά, όχι, όχι, απλά σε τα έχω χάσει και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω όμως σοκολάτα. Εγώ ξέρω τι θα κάνω, εγώ θα πάω να της πάρω ένα δώρο. Δώστε όμως και λίγη σημασία στη Σοφία, που την έχετε παρατημένη τόσες μέρες στην Αντά. Κυρία, φέρε τη Σοφία. Φέρε τη Σοφία, ναι, παιδιά. Σοφία! Σας αγαπάω. Σας έχω πει πως σας αγαπάω. Όλοι σας αγαπάω. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αύριο θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε όμως, αγαπήστε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας, γιατί είναι ο καλύτερος σας φίλος. Χαρούμενη είσαι σήμερα. Πολύ. Βρήκανε την αγάπη και τη φέρουνε σήμερα στα Χανιά. Έχουμε μεγάλες χαρές. Άντε, μπράβο. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Σε έχει καταβάλει πολύ αυτή η ιστορία. Το έχω βαφτίσει αυτό το παιδάκι. Λοιπόν, φεύγω. Πάω στους κουμπάρους μου. Θέλεις να έρθεις κι εσύ μόλις τελειώσει την εκπομπή? Μα τώρα να είμαι μες στα πόδια σας, δεν λέει. Καμία σχέση. Έλα να τους γνωρίσεις. Θα χαρούνε πάρα πολύ και είναι και πολύ εντάξει παιδιά. Εντάξει τότε. Στείλε μου μήνυμα τη διεύθυνση και μόλις τελειώσω την εκπομπή θα έρθω. Κύριε νομικού, σας ακούω. Θέλω να βγάλω άδεια πληροφορίας, γι' αυτό ζήτησα να σας δω. Τι πρέπει να κάνω? Με ξαφνιάζετε. Μπορώ να μάθω το λόγο για τον οποίο χρειάζεται να πληροφορείτε? Δέχομαι απειλές. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαι κάπως ευπορή και θέλω να προστατευτώ. Ποιοι σας απειλούν? Πιστεύω ότι είναι κάποιοι από το περιβάλλον του πρώην συζύγου μου, του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου. Έχει πεθάνει τώρα πια. Μπορεί να θεωρούν ότι τους έχω αδικήσει από τη στιγμή που πήρα στα χέρια μου την επιχείρηση. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαδικασία για να σας δοθεί η άδεια πληροφορίας. Γεια σας. Γεια. Πήγες, ε? Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό. Ε,
χρυσάνθιμο. Εγώ στο σχολείο σήμερα έχω φτιάξει κάτι πολύ ωραίο. Πάω να σου φέρουν το δεις. Τέλεια. Έχει μεγάλη διαδικασία τελικά. Πρέπει πρώτα να κάνω μία αίτηση για να λέω για ποιους λόγους θέλω να πάρω την άδεια οπλοφορίας, μετά να βγάλω ένα πιστοποιητικό ψυχικής υγείας, μετά η υπηρεσία πρέπει να ζητήσει αρμοδίως το ποινικό μου μητρό και μετά θα αποφασιστεί αν τελικά δικαιούμαι να οπλοφορώ. Και δεν βαριέσαι να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι. Και μην πεις τίποτα, γιατί το έχω αποφασίσει. Την τσιβαγέρα δεν είμαι. Θεέ μου, έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Αγαπάτε αλλήλους. Καλέ, τι θα κάνουμε, αυτές χαστοκίζονται πάλι. Ήταν να κάνω. Θα τις έφερα τον παπαλιά, τους έκαμε εξορκισμό. Δεν μπορώ άλλο. Έχω απελπιστεί. Μελινάκι μου, να φτιάξουμε και σαν τη γη για τιμούς. Όχι, όχι, δεν αρέσει καθόλου στην αγάπη. Και άλλες πατάτες? Βασιλική μου, σου είπα πως σου αγαπάω. Στο είπα καθόλου. Μόνο 10 φορές. Θες να το λες συνέχεια σε μένα που δεν βαριέμαι ποτέ να το ακούω? Σ' αγαπάω όλους, σας αγαπάω όλους. Και πάτα το κροκέτες θα φτιάξω. Ρε Μελίνα μου, πάτα το σαλάτα, πάτα το κροκέτες, πάτα τις τηγανιτές. Τι όργια πατάτας είναι αυτό? Γεια σας. Εγώ είμαι ο Νικόλας. Αχιλλέας. Εδώ η σύζυγός μου, η Μελίνα. Γεια σου, Νικόλα. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Χάρηκα πολύ που τελείωσε η περιπέτειά σας. Ήταν τρομερό αυτό που έγινε. Πάει όμως, τέλειωσε τώρα μόνο για ευχάριστα, θα λέμε. Λοιπόν, Νικόλα, το έχουμε ρίξει στο μαγείρεμα για να ξεχαστούμε μέχρι να φέρω τη μικρή να ανοίξω και δύο μπύρες, να πάνε τα θερμά και κάτω. Ναι, αμέ, και βοηθάω και στο μαγείρεμα. Μανίκια. Φταρνίστηκα. Το αλλεργικό σοκ το έχω στο τζεπάκι. Θα πάρεις, παιδί μου, το ασθενοφόρο ή θα με αφήσεις στη μοίρα μου? Α, Στέλλα, με έπριξες πια, φτάνει. Καλά λένε ότι ο άνθρωπος στα δύσκολα μόνος του είναι. Ακόμα και ο πατέρας του παιδιού, στα παλιά του τα παπούτσια με έχει γραμμένη. Αφού τώρα μου έχεις πει ότι έχουν βρει το παιδάκι, γιατί δεν ασχολείται πια μαζί μου? Μακάρι να μπορούσα να έρθω μαζί σου στην Κύπρο. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να δω τι θα κάνουμε με το θέμα του Σύφη. Στέλλα, με πήρε 100 φορές. Για να δούμε τι θέλει. Έλα, Στέλλα. Δεν μου λες, Ματθαίο. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βρεθεί η αγάπη και εύχομαι αυτό το κακό να ήταν το τελευταίο που σας έχει βρει. Τώρα, πέρα από αυτό, ξέρεις ότι με έχει χτυπήσει αλλεργία και κινδυνεύω να πεθάνω από αλλεργικό σοκ? Ξέρεις ότι γύρω μου έχω όλη αυτή τη γύρη και πως όλη αυτή τη γύρη εγώ την αναπνέω με κίνδυνο τη ζωή μου? Και τι θες να κάνω, Στέλλα? Να'ρθω να τεινάζω τη γύρη από όλα τα δέντρα της Λευκωσίας? Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ο Ανδρέας ο Ρασιδάκης, εκτός ότι είναι εγκόμενος της άλκης της, μπήκε εδώ μέσα να με σκοτώσει. Και τι θες να σου κάνω τώρα? Εγώ σου τα έλεγα να τους φάμε. Αλλά εσύ ήσουν ακαψούρης μαζί της. Δεν είμαι καλά σήμερα. Θες να πάμε μια βούλτα? Έλα. Όταν σου τα έλεγα εγώ, εσύ ονειρευόσουν τη γυναίκα στο γυρίσει κοντά σου. Δεν το ανέχω κι άλλο αυτό. Σήμερα κιόλας τρώνε τελειώσει.
ερωτευτεί, το ξέρεις. Εγώ εδώ και πολύ καιρό. Δες. Αυτή τη στιγμή, φιλιά και αγκαλιές μέσα στα Χανιά. Ωραία. Να τους φάμε και τους δύο μαζί. Απόψε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τις νύχτες. Το δωμάτιό μου είναι δίπλα στο δικό τους. Κάθε μισή ώρα χαστοκίζονται. Ήταν να κάνω. Να φέρω παπά ή ψυχολόγο. Ήταν να κάνω. Άνοιξε την πόρτα. Καλώς να είναι. Τι τα γίνεται, μπρε. Κάτσε. Κάτσε. Πιστεύω τα μάθατε τα νέα με τη μικρή, ε. Ναι, μας ενημέρωσε ο Αχιλλέας. Άντε, τέλειωσε κι αυτό. Μινά, εσένα ήθελα. Πιστεύεις ότι μπορείς να με πάρεις τα αμπέλια σαν εργάτη? Για λίγο μόνο, μέχρι να μπορέσει η Αναστασία να με πάρει στο ενοπείο. Σε παρακαλώ, θα στο χρωστάω. Ρε φίλε, αμαρτία από το Θεό, από χημικός να πάει να γίνεις εργάτης. Κοίτα πως τον κατάντησε η Αλίκη. Τι σου κάνει ο έρωτας, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Εσένα, αγόρι μου, σε έριξε τα τάρταρα. Πολύ σε λυπάμαι. Γεια σου, Νεκτάρε. Γεια σου, Αναστασία. Ήρθα να σας πάρω να πάμε στον Αχιλλέα και στη Μελίνα. Όπου να είναι, φέρνουν το παιδί. Εγώ λέω να τους αφήσουμε να το ζήσουν λίγο μόνοι τους και πάμε αργότερα. Έχει δίκιο η Αναστασία. Ας τους αφήσουμε να το χαρούν. Είναι η αγάπη σήμερα. Ως πείτε η αγάπη, όχι την αδερφούλα σου. Όχι, τηλέφωνο. Έλα, αστυνομέ. Ήρθε. Τι? Ευχαριστώ πολύ. Μην αργήσετε. Γεια. Τι τη φέρανε? Ναι, την έχω στο τμήμα. Κανονικά πρέπει να την παραλάβουμε εμείς, αλλά θα παρακάμψει το πρωτόκολλο, λέει, και θα μας τη φέρει αυτός. Έρχεται η αδερφούλα σου! Έρχεται! Ωραία, ας το κάνουμε απόψε. Χρειαζόμαστε ένα καθαρό όπλο, έχεις? Εννοείται. Θα αναλάβεις. Μην κουνηθεί κανένας! Αν δεν με ξέρεις, είμαι ο Μανούσος ο Συφαλάκης. Του λόγου του με ξέρει. Ήρθα να πάρω πίσω το αίμα του παιδιού μου. Ο Σύφης ο Γιαννακάκης το σκότωσε! Μη μιλείς! Το όπλο του Σύφη εσύ το είχες, τα ξέρω όλα. Θα πεθάνεις. Αυτός το έκανε. Λέει ψέματα. Αυτό σκότωσε το γιο σου. Σου είπε ψέματα.